Αίσθηση προκαλεί η στάση Βρετανών βουλευτών για τα γλυπτά του Παρθενώνα μέσα στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Απευθυνόμενοι στον Υφυπουργό Πολιτισμού της χώρας, είπαν ότι είναι ντροπή για τη Βρετανία να έχει κλεμμένα λάφυρα και τάχθηκαν υπέρ της επιστροφής τους στην Ελλάδα. Και όλα αυτά στον απόϊχο της επίσκεψης της κυρίας Κλούνεϊ στην Αθήνα, που μπορεί να δέχεται κριτική από μία πλευρά των Βρετανών για την στράτευσή της στη μάχη για την επιστροφή των μνημείων στην κοιτίδα τους, αλλά από την άλλη την ανέδειξαν ως τη δημοφιλέστερη γυναίκα στη Βρετανία. And the fact is that parading stolen booty in the otherwise excellent British Museum is something which I believe brings shame on this country. Surely the United Kingdom now needs to engage constructively and to engage also in a gracious act and recognise that the Parthenon sculptures should return to Athens. Well, I don't accept that the items were stolen, but I would assure the Honourable Member that there is constructive engagement happening between the UK Government and the Greek Government, that the matter was discussed very recently at the beginning of October at UNESCO HQ in Paris. The points just made by the questioner for this debate are simply that those items were actually stolen from the people of Greece, and there are very strong feelings in Greece about this, and maybe our relation with Greece would be improved if we constructively engage with a view to returning some if not all of these items. Είναι η πρώτη φορά που Βρετανοί βουλευτές καταγγέλνουν ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα έχουν κλαπεί, χαρακτηρίζοντας ντροπή την κατοχή τους από το Βρετανικό Μουσείο. Η επίσκεψη της Αμάλ Κλούνεϊ και των συνεργατών της στην Αθήνα ανέδειξε σε ζήτημα παγκόσμιο ενδιαφέροντος στην επιστροφή των γλυπτών, με τη διαμάχη όμως στη Βρετανία να συνεχίζεται. Μετά τα καυστικά σχόλια της Daily Mail, σειρά είχε το περιοδικό Spectator με ένα προσβλητικό άρθρο για την Ελλάδα που είχε τίτλο «Κυρία Κλούνεϊ, ακούστε, εφόσον η Ελλάδα πληρώσει το χρέος των 240 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εμείς θα επιστρέψουμε τα μάρμαρα». Με θετική ματιά είδαν τα γαλλικά μέσα την εμπλοκή της κυρίας Κλούνεϊ στην προσπάθεια επιστροφής των γλυπτών, με την έγκριτη εφημερίδα Le Monde να αφιερώνει ένα αναλυτικό άρθρο. Τίτλος του «Αμάλ Κλούνεϊ, μνημείων γυναίκα του Παρθενώνα, λάμψη, δικαίωμα και πολιτισμός. Το αίτημα της επιστροφής των μαρμάρων στην Αθήνα απέκτησε μια νέα πρέσβεια γεμάτη γοητεία». Πάντως, η δυναμική εμφάνιση της Βρετανίδας δικηγόρου στην Αθήνα, αλλά και ο γάμος της με τον αστέρα του Hollywood, George Clooney, εκτόξευσε τη δημοσιότητά της με την εφημερίδα Evening Standard να την κατατάσσει στην τέταρτη θέση των σημαντικότερων ανθρώπων του Λονδίνου πίσω από τρεις άντρες, δηλαδή η πρώτη μεταξύ των γυναικών, μπροστά και από την Kate Middleton.